Σάββατο το βράδυ είδε το φως της δημοσιότητας, μάλλον είδαν το φως της δημοσιότητας, δύο σχέδια νόμου τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη δομή του δικού μας Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτά τα σχέδια έχουν να κάνουν αφενός με την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Καλαμάτας και αφετέρου, και εδώ είναι το κρίσιμο, την συγχώνευση τμήματων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα των τεχνολογικών, των τμήματων τεχνολογικών εφαρμογών ή μάλλον την απορρόφηση, θα έλεγα καλύτερα, του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας με το, από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αναβαθμίζεται στη Σχολή Μηχανικών σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που διατηρεί την έδρα της στην Πάτρα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και σήμερα έχουν γίνει αρκετά περισσότερες, θα έλεγα. Υπήρξαν δελτία τύπου και από υποψήφιους περιφερειάρχες και τώρα είδα από το Δήμαρχο Σπάρτης και από συναδέλφους υποψηφίους κτλ. Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο τμήμα του νομοσχεδίου που αναμένεται από ώρα σε ώρα σύμφωνα με εξαγγελίες του Υπουργού να δοθεί στη δημοσιότητα και όχι μόνο αυτό, αλλά να κατευθυνθεί προκειμένου να ψηφιστεί άμεσα από την Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους, θίγει βάναυσα τόσο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά κυρίως την πόλη της Τρίπολης και υποβαθμίζει ένα τμήμα το οποίο ουσιαστικά ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι εδώ μαζί μας δύο, οι εκπρόσωποι μάλλον, των προπτυχιακών φοιτητών στο τμήμα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ο κύριος Δημήτρης Τράγκας και ο κύριος Βαγγέλης Ξένος, και νομίζω υπήρξε μια γενική συνέλευση των φοιτητών σήμερα, και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλοι μας να αγωνιστούμε με όλες μας δυνάμεις προκειμένου αυτό το νομοσχέδιο να μην περάσει. Γιατί επειδή έτυχε, μάλλον επειδή ξαναρίξω μια ματιά, είναι 300 σελίδες το σχέδιο νόμου, ουσιαστικά νομίζω ότι από όλη αυτή την ιστορία το μόνο τμήμα το οποίο υποβαθμίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι το δικό μας τμήμα της Τρίπολης. Έτσι. Καλό είναι να μιλήσω και τα παιδιά. Εγώ αυτά έχω να πω. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό έτσι. Είναι ένα χτύπημα στην πόλη και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό το νομοσχέδιο να μην περπατήσει. Αφήστε δε που υπήρξε μια επιτροπή, θα ήσασταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που στηρίξαμε όλοι αυτή την πρόταση των ακαδημαϊκών των δύο ιδρυμάτων, του ΤΕΙ Πελοποννήσου, του ΤΕΙ Καλαμάτας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τελικά αυτή η πρόταση, από ό,τι φαίνεται, πήγε στον κάλαθο των Αχρήστων και άλλα μας παρουσιάζουν. Έτσι να μιλήσει ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης. Όχι μόνο για το ενδιαφέρον του, αλλά μας κάλεσε και μας δύο μέρα και τον Βαγγέλη σήμερα. Από εκεί και έπειτα το πρόβλημα είναι όντως σοβαρό. Ας αρχίσουμε πρώτα από την πρόταση του Πανεπιστημίου. Η πρόταση του Πανεπιστημίου ήταν η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, δηλαδή η μετεξέλιξη του ήδη υπάρχοντος τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικών σε Πολυτεχνική Σχολή με τίτλο Ηλεκτρολόγοι, Μηχανική και Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου προοριζόταν να ήταν πενταετούς φοίτησης. Και μαζί με αυτό θα ιδρυόταν και ένα. Όχι άμεσα, αλλά στο 2020-2021 θα δημιουργόταν ένα δεύτερο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνική Σχολή, να αναφερθεί και αυτό, ότι σημαίνει με περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα όσον αφορά την υπογραφή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Πέντε σπουδών, Πολυτεχνείο. Ναι. Και εκτός ήταν δικιά μας πρόταση, ήταν και πρόταση της Επιτροπής Γαβρόγλου στην αρχή της χρονιάς, που είχε γίνει συζήτηση με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τη συγχώνευση, και είχαν συμφωνήσει και δύο μεριές. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια, αυτή η πρόταση πετάχτηκε, χωρίς να μας έχει δικαιολογήσει κάποιος για ποιο λόγο ή που κόλλησε το ζήτημα, και κατατέθηκε η νέα πρόταση, στην οποία έχουμε το πρόβλημα. Να πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι με την ένταξη. Το νομοσχέδιο. Πες τι. Πες για το. Ναι, τι προβλέπει. Το πρόβλημα είναι ότι θα ενταχθούμε σε μια σχολή μηχανικών τετραετούς φοίτησης. Άρα αυτό σημαίνει. Η οποία τετραετούς φοίτησης βασικά προέρχεται από τμήμα ΤΕΙ. Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε ένα ΑΕΙ. Είμαστε, αν ίσως όχι το καλύτερο
από τα καλύτερα ονόματα στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου και εξισονόμαστε με αιτήματα που προέρχονται από το ΤΕΗ και μέσα σε όλα αυτά μεταφερόμαστε και στην Πάτρα. Η σχολή πάει στην Πάτρα. Η σχολή μηχανικών, το λέξει κάθαρα, έχει έδρα την Πάτρα. Με τέσσερα τμήματα στην Πάτρα και ένα στην Τρίπολη. Και δεν ξεκαθαρίζει τίποτα για το πού θα είναι το τμήμα τη Τρίπολη. Ένα είναι αυτό. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόταση Πανεπιστημίου δεν ήταν μια επιθυμία, να το πω έτσι. Είχε βγει κατόπιν εμπεριστατωμένου ελέγχου και έρευνας για τις ανάγκες της περιοχής και είναι, έχει άμεση συνάφεια με τον παραγωγικό ιστό, όπως τη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης, τα ηλιακά πάρκα, τα αεολικά πάρκα, το υδροελεκτρικό εργοστάσιο στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα, την ηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Μεγαλόπολη, η οποία είναι τρίτη μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα, αν κάνω λάθος. Και σύνολο ότι η Τρίπολη είναι η τέλεια πόλη όσον αφορά κριτήρια αποστάσεως για υποψήφιους φοιτητές που διαφέρονται για το αντικείμενο στην περιφέρεια Πολοποννήσου. Άρα η περιφέρεια Πολοποννήσου όχι μόνο το έχει ανάγκη, όχι μόνο το υποστηρίζει, αλλά και το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ναι. Έχω σήμερα στη συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου αποφασίστηκε να σταλεί κάποια έγγραφη επιστολή εκτός από αυτές που έχουν δισταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τοπικούς φορείς και σε άλλους φορείς οι οποίοι είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και στο προδιοξύδημα του Πανεπιστημίου. Τους δωρητές του Πανεπιστημίου. Τους δωρητές, όπως το Ίδρυμα Στασινόπουλου, η Τράπεζα Εθνική, η Ένωση των Απόδημων Αρκάδων, που είναι εξωτερικό τώρα. Όλοι αυτοί με τις δωρεές τους και όχι μόνο στο Πανεπιστημίο, αλλά και γενικότερα στην Τρίπολη, έχουν σημαντική επιρροή σε όλα αυτά τα δρόμια και τις εξελίξεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί η κινητοποίηση των φοιτητών αύριο, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Θα υπάρξει πορεία των φοιτητών από στέντη της διαμαρτυρίας από την Πλατεία Βασιλείου μέχρι το Πνευματικό Κέντρο του Αποστολοπούλιο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παρήσανται και οι καθηγητές μας αύριο εκεί, θα είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Και από έξω θα είναι και οι υπόλοιποι φοιτητές που στηρίζουν τα αιτήματά μας. Δηλαδή θα συναντηθούμε μία ώρα πριν το Δημοτικό Συμβούλιο στην Πλατεία Πετρινού και από εκεί και έπειτα θα κάνουμε μία πορεία διαμαρτυρίας και θα παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δηλώσουμε το παρόν μας για το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί εδώ μιλάμε όχι μόνο για την υποβάθμιση του Δημοτικού Πληροφορικής Επικοινωνιών, αλλά μιλάμε για την υποβάθμιση της Τρίπολης. Και επίσης αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι προδιαγράφονται να έρθουν με βάση το άρθρο άλλες 5 σχολές. Αλλά πρώτον δεν θα είναι πολυτεχνικές σχολές και δεύτερον θα έχουν σχολές. Θα έχουν τμήματα τα οποία δεν έχουν υπάρχουν οι υποδομές ήδη. Δηλαδή, π.χ. εμείς με την προφορική σχέση των κοινωνιών, οι υποδομές για να μεταξυθούν στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχουν ήδη μερικά. Τμήματα όπως φυσιοθεραπείας, δημόσιας υγείας, που σκοπεύουν να φέρουν. Ναι, ή παραγωγής και διοίκησης, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να υποστηριχθούν τις υποδομές που υπάρχουν εδώ και τι βάση θα έχουν. Γιατί είναι και αυτό ένα βασικό κριτήριο στο πώς επιλέγουν οι μαθητές, οι φοιτητές. Οι υποψήφιοι φοιτητές στο μηχανογραφικό. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές? Ξέρουμε ότι δεν τίθεται στέγαση, δεν μπορείτε να έχετε καποσίτηση. Πώς θα είναι οι εκατοντάδες φοιτητές που θα έρθουν, αν έρθουν οι σχολές οι οποίες αναφέρουν? Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας. Γενικά, αυτό το πρόβλημα είναι και λίγο ένα πρόβλημα υποδομής. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει φτιαχτεί δρόμος, το γεγονός ότι αφήστε το δρομάζι, όπως έχει, τουλάχιστον φώτα. Δεν υπάρχουν φώτα στον δρόμο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όπου νυχτώνει νωρίς και υπάρχουν οδηγοί και πεζοί στην πλειοψηφία τους φοιτητές, είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πρόβλημα, ισχύει, αλλά υπάρχει κάτι έτοιμο. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα. Υπάρχει η Σχολή Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και έχει τα προσόντα. Και οι διδάσκοντες έχουν τα προσόντα και δουλεύουν πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση στο να φτιαχτεί αυτή τη σχολή, αλλά και στο να υποστηρίξουν αυτή τη σχολή. Έχουν τα προσόντα. Το θέμα είναι να γίνει το βήμα. Και αν γίνει το βήμα, λόγω του γεγονότος ότι το υποστηρίζει η περιφέρεια, γιατί αν δεν το υποστήριζε, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση, εμείς επιμένουμε σε αυτή την πρόταση. Τουλάχιστον όχι στην υποβάθμιση. Δηλαδή αυτό που γίνεται ξεκάθαρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ ότι το 2012 επιχειρήθηκε. Άλλο είναι το σχέδιο Αθηνά τότε. Έτσι, κάποιες ανακατατάξεις που προέβλεπαν και να ξεκινήσει αυτή η ιστορία που σηκώνεσαι στον ΑΕΗ με τον ΤΕΗ. Με τα ΤΕΗ. Ναι. Από το 2012 που είχε γίνει το πρώτο πλάνο για τη συγχώνευση των δύο ξεχωριστών τμήματων που υπήρχαν τεχνολογίας και επιστήμης πληροφορικής με τεχνολογίας και επιστήμης πληροφορικών,
που έγινε το. Τι μα έχουμε τώρα από την πληροφορική κρίση των Ιωνίων. Ενοποιήθηκαν τα δύο. Που ενοποιήθηκαν, υπήρχε από τότε το αίτημα και ο σκοπός και η υπόσχεση, να το πω, ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε πολυεθνική σχολή. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι το επιχειρήσαμε και τότε. Τουλάχιστον δεν υποχωρήσαμε. Πενταετούς φοιτησής και όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε φτάσει 2019 χρόνια μετά και ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η υπόσχεση. Αυτό. Και όχι τόσο υπόσχεση, γιατί τα κριτήρια τα πληρούμε. Έχουμε το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό και τις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εξελιχθεί ποτέ και τώρα. Όχι μόνο δεν στηρίζουν αρχική όψη που ήταν ακαδημαϊκά κριτήρια να μην εξελιχθούμε, αλλά παρ' όλα αυτά μας υποβιβάζουν εντάσσοντάς μας σε μια σχολή η οποία θα αποτελείται από άλλα τμήματα των ΤΕΙ. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μπει σε ένα πανεπιστήμιο ΑΕΗ, θα έχουμε μοχθεί σε φοιτητές που είμαστε εδώ τώρα και με αυτή την υποβάθμιση μπορεί να καταλήξουμε όπως τα πράγματα να πάρουμε και πτυχία από ΤΕΙ. Και κάτι ακόμα. Αν έρχονταν εδώ, δηλαδή ουσιαστικά παίρνουμε ένα πανεπιστημιακό τμήμα και το πάμε σε ένα τμήμα ΤΕΙ, σε διαφορετική περιφέρεια. Αυτό είναι το εκ. Και στο ίδιο ίδρυμα, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, έρχεται το Πανεπιστήμιο Πατρών και αρνείται να αποδεχθεί αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, δέχεται κάποια τμήματα, έτσι όπως ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας και τα εντάσσει. Δηλαδή εδώ πέρα γίνονται εξωφρενικά πράγματα. Τα συγκεκριμένα τμήματα έχει αρνηθεί να τα ενσωματώσει και το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Που στην τελική γιατί δεν ενσωμάτωσαν εκείνοι που έχουν και τόσο μεγάλη δύναμη υποδομές και τα κάνουμε πάσα στο Πανεπιστήμιο που είμαστε και σε άλλη περιφέρεια. Είναι σε άλλη περιφέρεια. Και γίνεται και το εξωφρενικό. Δηλαδή είναι τόσο στο πόδι που εξαγγέλλεται και παραμένει όρος γιατί γίνεται γεωπονική σχολή στην Αμαλιάδα στο σχέδιο αυτό και την λένε τεχνολόγων γεωπόνων. Δηλαδή από τη μία λέμε καταργούμε τα ΤΕΙ και από την άλλη αφήνουμε τον τίτλο. Είναι μια δουλειά στο πόδι και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο εμείς η Τρίπολη που είναι η έδρα μιας περιφέρειας να υποβαθμίζεται τόσο απροκάλυπτα. Έτσι, γιατί πρόκειται περί υποβάθμισης της Τρίπολης. Και μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο τα παιδιά έχουν καλύτερα. Η δική μου εμπειρία ότι έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε στελεχειακό δυναμικό σε επίπεδο καθηγητών. Και σε ερευνητικό έργο παράγουν. Και σε ερευνητικό έργο και ερευνητικό. Και σε project. Γενικά για το νομοσχέδιο δεν υπάρχει ακαδημαϊκό σχεδιασμό. Με ακαδημαϊκά κριτήρια δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή φτιάχνεται μια σχολή μηχανικών. Όπου στην ίδια πόλη υπάρχει άλλη μία. Δηλαδή, πόσο έχουν βάσει μια ίδια αντικειμένου σχολή στην Πάτρα, ας πούμε, τόσο στο Πολυτεχνείο Πατρών όσο και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε σπαστή έδρα μερικά τμήματα Πάτρα, μερικά Τρίπολη, πώς θα μπορέσει αυτό να αντισταθεί, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δηλαδή, μεγάλη ισχύ. Ακόμα και αν δεν ήταν καλό για Τρίπολη, ήταν καλό για άλλη πόλη, δεν υπάρχει ούτε καν αυτή πρώτη. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία λογική σε αυτή την ιστορία. Απλώς βρήκαμε κάποια τμήματα τα οποία μέσα από τις εξελίξεις έχουν υποβαθμιστεί, γιατί αν δείτε και οι βάσεις, εγώ δεν θέλω να πω καλώς ή κακώς, οι βάσεις εκεί είναι στο μισό από ό,τι είναι εδώ, έτσι, και πιο κάτω. Και εκτός αυτού δεν είναι ότι είναι και στην Πάτρα σαν πόλη, ότι και έχει τις παροχές που είναι μεγάλη Πάτρα, μεταφέρονται στο αντίριο. Οπότε, μην τα συγχαίρουν. Σε μισθωμένους χώρους και μάλιστα εγώ διάβαζα δεν είναι λειτουργική χώρη, τον γιατί ηλεκτρονικό πρόεδρος του τμήματος του συγκεκριμένου ΤΕΙ ήθελε να πάνε να εγκατασταθούν, να αλλάξουν και να πάνε στο κάμπους του ΤΕΙ, του πρώην ΤΕΙ Πατρών, έτσι να το πω. Και επίσης αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε δεν